Ευχαριστώ θερμά και από καρδιά τον κύριο Νίκο Μπατιέλο. Είναι η γραμματέα του Κεντρικού Συμβουλίου τη ΚΝΕ και είναι σήμερα μαζί μα. Καλησπέρα σα. Γεια σα. Χαίρομαι πολύ μας. που τα λέμε. Κι εγώ πολύ. Λοιπόν, έχετε καμία αγωνία για αύριο στη Βουλή, ότι θα μάθουμε κάτι παραπάνω. Ε, το νομοσχέδιο το έχουμε δει ήδη. Οπότε δυστυχώ επιβεβαιώνει τα όσα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα έθεσε όλη την περίοδο που έχει ανοίξει αυτή η δυσώδη υπόθεση. Mm -hmm. ε, με τα Predator, Predator mm -hmm. όπω ε, Πρέπει να το λέμε. Ε, με την υπόθεση παρακολούθησης υποκλοπών ενός ολόκληρου πολιτικού κόμματο, mm -hmm. του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδα από το 2016. Δεν διευκρινίστηκε διευκρινίστη αυτό. Διευκρινί. Σαν να έμεινε έολο στον αέρα. Δεν μάθαμε αν υπήρξαν συνακροάσει. Υπήρξε, υπήρξε, υπήρξε με υπήρξε... καθαρή συγκάλυψη από όλα τα κόμματα. Και τα κόμματα, δηλαδή, εντάξει, αν το κυβερνητικό κόμμα βλέπει κάποιε ευθύνε παραπάνω. και Στην εξεταστική, επειδή στην είχε μπει το θέμα, δεν βγήκε τίποτα. Από όλα τα κόμματα υπήρξε μία γραμμή το συγκεκριμένο θέμα να συγκαλυφθεί, προφανώ γιατί έχει προεκτάσει. Γι' αυτό έχουν αρνηθεί πά, πάρα πολλέ φορέ του μάρτυρε που λέει το ΚΚΠ. Το 2016 ήταν οι συνεκροάσει, το 2014. Το 2016 ξεκίνησαν. Το 2016 ξεκίνησαν. Και τα περιστατικά φτάνουν μέχρι το 2022. Και αυτό προφανώ προβληματίζει γιατί δεν αφορά μόνο μία κυβέρνηση. Yeah. Όπω επίση από ό,τι φαίνεται και με τα στοιχεία που μαζέψαμε και σε συνεννόηση με κάποιε αρχέ και συνεργασία, αλλά πάντα περιορισμένη, ότι αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Ναι. Αφορά και άλλες υπηρεσίες, ναι. ε, αφορά το εξωτερικό. Το ζήτημα όμως ακόμα και τώρα που είναι κρίσιμο για το λαό μας, γιατί φαίνεται ότι από το όλα στο φως, αυτό είναι κάπως μπορούμε να πούμε ένα τίτλο το νομοσχέδιο, που ακούστηκε, πάντα ακούγεται σε αυτές τις περιπτώσεις, Μάλλον καταλήγουμε η ουσία του νομοσχεδίου να είναι αυτό που είπαν κυβερνητικά στο τελέχη. Ουδή εξαιρείται των παρακολουθήσεων. Να σα πω. Εκεί μάλλον φτάνουμε. Δεν είναι την έννοια μπορούσε... λάστιχο τη εθνική ασφάλεια. Ναι. τώρα το σκέφτομαι έτσι. Θα yeah. μπορούσε το Κουκουέ, με αφορμή, έβλεπα τώρα τι δηλώσει του κυρίου Τσίπρα. Είχε πάει στην ΑΔΑΕ σήμερα το πρωί yeah. και ζήτησε ε, σαν αρχηγό εξωματική αντιπολίτευση να του δοθούν όλε οι, 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 οι διατάξει, τέλο πάντων οι, οι αιτήσει που αφορούν για παρακολούθηση πολιτικών προσώπων, υπουργών, βουλευτών, ευρωβουλευτών, δημοσιογράφων κτλ. Θα αν μπορούσε να κάνει το ίδιο άρα άραγε το ΚΟΚΟΕ, να πάει επισήμω στην ΑΔΑΕ και να πει ανεξάρτητα τι έβγαλε τώρα η Εξεταστική Επιτροπή, να δούμε τα αρχεία σα και αν αναφέρεται που πουθεν... θέλει να. Το έχουμε κάνει. Α. Με επίσημου τρόπου, με επιστολέ, με πίεση και προ την ΑΔΑΕ και σε αρμόδιου άλλου φορεί, προ την κυβέρνηση, μέσα στην Εξεταστική Επιτροπή, στη Βουλή, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια και είμαστε δυστυχώ μόνοι μέχρι σήμερα mm -hmm. σε αυτή την προσπάθεια και ως προς το να ρηχτεί φως όσο είναι δυνατόν τέλο πάντων να ξέρει ο λαός τι γίνεται και να καταλάβει την ουσία των ζητημάτων πολύ περισσότερο στο να αποκαλυφθεί το, το βασικό θέμα που κατά τη γνώμη μας υπάρχει που είναι ένα θεσμικό πλαίσιο που το επιτρέπει ναι. αυτό ε, είναι χρόνον, είναι με κατεύθυνση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν αποτελούμε καμία πρωτοτυπία ευρωπαϊκή ή παγκόσμια σε αυτά τα ζητήματα και που στην ε, προοπτική του Δυστυχώ και το επιβεβαιώνει αυτό το νομοσχέδιο. Όσο εξηγούν και μιλάνε περισσότερο για τα θέματα τη ΕΕΠ, τόσο φαίνεται περισσότερο ότι μπροστά του έχουν τον εχθρό λαό. Ναι. Που στι μεγάλε δυσκολίε που αντιμετωπίζει σήμερα και είναι αναγκαίο να οργανωθεί, να παλέψει, ναι. να ξεσηκωθεί απέναντι στην κατάσταση στην οικονομική τη καθημερινότητα. Ότι εκεί στοχεύουν Μάλιστα. στο πώ θα χτυπήσουν και θα κόψουν τα ποδάριά Βλέπω και, και διαβάζω σήμερα. ότι ε, από την ε, πλευρά του Περισσού υπάρχει μια έντονη, πολύ έντονη κινητικότητα σε ό,τι έχει να κάνει το, με το, την περίοδο από σήμερα μέχρι και τι εκλογέ. Δηλαδή βλέπω ένα πυκνό πρόγραμμα του κ. Κουτσούμπα, ναι. επισκέψεων, συναντήσεων. Έχει στο φουλ τη ε, μηχανέ το ναι. ΚΚΕ ε. Και θεω... είναι συνάρτηση αυτού που περιγράψατε, μια δύσκολη οικονομικά συγκυρία ναι. για ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. Ανεξάρτητα από τι εκλογέ, ε, το κόμμα μα κάνει μια πολύ μεγάλη εξόρμηση στο λαό, σε όλη την Ελλάδα, σε όλα τα τμήματα, στους εργαζόμενους ιδιαίτερα, στους νέους, στους αυταπασχολούμενους, στις αγροτιά, στους ελεύθερους επαγγελματίες, ε, για να μπορέσουμε να αναδείξουμε, με βάση την εμπειρία που έχει ο κόσμος αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια, ε, ότι σε κρίσιμες στιγμές η στάση του καθενός μετράει στα πάντα. Ναι. Η στάση του, στη συμμετοχή του στο κίνημα, στην, ε, η δράση του απέναντι στα προβλήματα. Σήμερα, από όσο έχω υπόψη μου, έχουν ακυρωθεί, με παρέμβαση του λαϊκού κίνηματος που ήταν και μέλη του ΚΚΕ μπροστά, τρεις πιστηριασμοί. Mm -hmm. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ορμάνε σαν τα κοράκια, τα φαντ και με βάση το νομοθετικό πλαίσιο που έχουν διαμορφώσει όλε τι Ακυρώθηκαν τρει, αλλά έγιναν ξέρω, δύο χιλιάδε. Όσο... Όχι, φέτο. Και πέρυσι, με και πρόπερσι. την υπόθεση, βέβαια. 40.000 λένε αυτή τη χρονιά και πόσα με τα επιτόκια των τραπεζών έτσι όπως διαμορφώνονται, και δείτε τραγική ηρωνία στο όνομα του αποπληθωρισμού. Ναι. Λοιπόν, ε, δηλαδή, χαμένο ο λαό και ο πληθωρισμό, η ακρίβεια να σαρώνει, το λαϊκό εισόδημα να το ε, τρώει κάθε μέρα όλο και περισσότερο, και απ' την άλλη, για να το λύσουν αυτό προ όφελο των τραπεζών, προφανώ αυξημένα επιτόκια που σου χτυπάνε ακόμα περισσότερο, σου σπάνε. Ναι. Για να δούμε και την πρόσφατη εικόνα στο ζωγράφο, την πόρτα τα φαντ για να σου πάρουν την ναι, καρδιά του. Λύστε μου όμω και μια πορεία. Είναι σε θέση και ποιο είναι σε θέση να α, α, κατηγοριοποιήσει αυτέ τι περιπτώσει των πληστηριασμών και να αναδείξει αν είναι κάποιο κακοπληρωτή ή έχει ε, ε, τώρα, πραγματική αδυναμία. Πιστεύετε ότι το τόσο μεγάλο μέγεθο, μιλάμε για τεράστια μεγέθη. Ε, η πρώτη κατοικία, χάμηλο συνταξιούχη για 15.000 ευρώ. Σας λέω τα τελευταία παραδείγματα και μην σα πω πόσε καταγγελίε φτάνουν στο κόμμα μα, στο ΠΑΜΕ, στα σωματεία, ε, στον ίδιο το βουλευτή του Κουκουέ, του Κατσότη, που λόγω τη υπόθεσης υπόθεση εκεί του ζωγράφου φάνηκε πιο πολύ στον κόσμο, που είναι για τέτοιε καταστάσει. Και αυτό είναι ευθύνη βεβαίω τη κυβέρνηση. Αλλά τι, όταν θε να σώσει τι τράπεζε, τι θα ξεχάσουμε τα δι και δι για τι ανακεφαλαιοποιήσει που δόθηκαν, όταν αυτό είναι στο επίκεντρο τη πολιτική και των ενδιαφέροντο σου, καταλαβαίνετε ότι. Όποιο πρόβλημα. Ξέρετε, ο ξέρετε ο χάρος. τι λέω. Αν περάσει το μήνυμα, ότι κοιτάξτε, εμεί θα φρενάρουμε όλου του προπολογισμού του ναι, πληστηριασμού. Ναι. Ε, Είμαι ένα και... κίνητρο να μην πω να πληρώσω. Όχι, μα μιλάμε για συγκεκριμένη κατάσταση. Uh -huh. Ε, δείτε με τα αυξημένα επιτόκια πώς αλλάζει και η ίδια. Και ένα άνθρωπο μπορεί να πήρε το δάνειό του σε μια περίοδο που μπορούσε, όταν όλα τριγύρω αλλάζουν, ναι. αλλά δεν μένει η ίδια η δυνατότητα του να πληρώνει το δάνειο, όταν αυξάνεται η ίδια η δόση και η πίεση από τα φαντ που εξαγοράζουν τα κόκκινα δάνεια, ότι δώσουν μια προκαταβολή μεγάλη τώρα και θα αλλάξουμε και τη δόση του δανείου σου. Καταλαβαίνετε ότι πάρα πολλοί κόσμοι δεν έχει τη δυνατότητα να τα καταφέρει. Πώς σας φάνηκε, Είναι... πώς σας φάνηκε ε, 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 μιλήσατε για τον ζωγράφο και την παρουσία ε. του κυρίου Κατσότη, ότι στην ίδια περίπτωση ήταν και ο κύριος Τσίπρας παρόν, ο οποίος μάλιστα... Ε, πήγε αργότερα. Ναι. Είναι η αλήθεια. Πώ σα φάνηκε, Βεβαίως... δεν θέλω να μου το σχολιάσετε. Θέλω να σχολιάσω το εξή. Από μια δήλωση που άκουσα, επειδή και εκεί εκφράστηκε πολύ μεγάλη λαϊκή αλληλεγγύη, και δεν γίνεται διαφορετικά. Εμεί, ξέρετε, έχουμε και εσά σύνθημα το οποίο το πήραμε και από την ίδια την πραγματικότητα. Μόνο ο λαό μπορεί να σώσει το λαό. Ε, και φάνηκε και σε αυτή την περίπτωση, τι τη μεγάλη αλληλεγγύη δέχτηκε. Τι είπε ο κύριο Τσίπρα, αφού πήγε εκεί, Ότι η καλύτερη πόρτα ασφαλεία, κάνοντα αντιπαραβολή με τη σπασμένη πόρτα, είναι, ο λαός. Ε, κύριε, είναι η, αλληλεγγύη. η αλληλεγγύη. Ξέρετε κάτι. Όταν παίρνει μια τόσο σημαντική λέξη και την κάνει. Για να κρύψει τη δικιά σου πολιτική, εμεί του απαντάμε. Η καλύτερη πόρτα ασφαλεία είναι να καταργηθούν όλοι οι νόμοι που και η δικιά του κυβέρνηση ψήφισε, yeah. που δίνει τα κόκκινα δάνεια και τα δάνεια yeah. και τι δυσκολίε στα φαντ, στα κοράκια και στου τι πάνε. Στον αγώνα λοιπόν γι' αυτό και η αλληλεγγύη, που όμω βάζει απέναντι και τι πραγματικέ αιτίε του προβλήματο, ε, μπορεί να αποδώσει και να μην γίνεται μια έννοια που θέλει να εγκλωβίσει ένα κόσμο που η σκέπτεται έτσι, που δεν θέλει, δεν, μπορεί να, δεν ανέχεται να δεν συνηθίζει με αυτές τις εικόνες, να τον εκλεβήσει σε μια εναλλαγή καρέκλας. Τώρα, Γιατί για αυτό το πράγμα. Λέει, ένα δηλαδή. λέει ένας ε, μέσος πολίτη. <χω> έρχεται η κυβέρνηση και λέει, ξέρω, 7% στις συντάξει. Έρχεται η αντιπολίτευση και λέει, εμείς θα δώσουμε 100% το μισθό, ξέρω, 800 ευρώ. <χω> ε, το κουκούε δεν δίνει νούμερα. Δηλαδή, θέλω να πω, τα κυβερνητικά κόμματα δικαιούνται και κρίνονται γι' αυτό άλλωστε, να υπόσχονται. Ε, το κουκουέ στην περίπτωση αυτή, όταν λέει ας πούμε ότι θα σταθεί δίπλα στο λαό και στις ασθενείς κοινωνικές ομάδες, οικονομικά πώς υποστηρίζεται αυτό ναι. ω, ως... Εμ, ω εμ, ως υπόσχεση απέναντι ναι, ναι στην Πολύ στο, ενδιαφέρον στο το ερώτημά σα, γιατί απ' τη μία το κουκουέ, ξέρετε, μπαίνει μπροστά εκεί που οι εργαζόμενοι αγωνίζονται για συλλογικέ συμβάσει εργασία με συγκεκριμένα νούμερα. Mm -hmm. Και στη διαπραγμάτευση που έχει δεχτεί τόσα πλήγματα με νόμους, με τον νόμο Χατζηδάκη και με προηγούμενου νόμου άλλων κυβερνήσεων, με την διαπραγμάτευση των εργαζομένων για να αυξηθούν οι μισθοί. Ναι. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερο, το κουκούε βάζει και το εξή. Ότι η αναμονή τώρα για τον κόσμο, πότε θα γίνουν οι εκλογέ, για να έρθει ένα σωτήρα. Που έχουμε εμπειρία πια, ότι σωτήρα πολιτικών λύσεων τέτοιων, Τάζο, σου λέω. Και το τι παίρνει μετά στο Ταμείο δεν υπάρχουν σου δεν είναι τώρα υπάρχουν η, μόνο η στα κυβέρνηση. Με ε, προεκλογικά, μία... κάποιο θα πει, πάντα θα πούνε, στον κόσμο ολόκληρο, δεν έχει υπάρξει ποτέ εκλογέ που δεν θα δώσουν κάτι. Το οποίο όμω, αν δεν υπάρξει μια σύγκρουση με αυτή την πολιτική, θα το χάσει. Μπορεί να μην το καταλάβει καν ποτέ, για πότε το πήρε, πόσο δεν μάλλον που ναι. θα το χάσει με μια συνέχεια, αφού και οι δύο διαγωνίζονται για μια συγκεκριμένη πολιτική που είναι δεδομένα αντιλαϊκή. Με το Ταμείο Ανάκαμψη και αυτά που τα προαπαιτούμενα πάρα πολλά. Ε, Οπότε, επειδή η ακρίβεια δεν μπορεί να περιμένει. Ναι, εγώ ξαναλέω πώ το υποστηρίζει οικονομικά το κουκουέρι. λέω ναι, ναι. ένα, μέσα στο κίνημα με τι αυξήσει ναι. πιστών, και να σα πω μια χαρακτηριστική μέρα τη Βουλή, η χθεσινή. Ναι. Δεν χρειάζεται ο κόσμο να παρακολουθεί κάθε μέρα, θα πω μόνο για τη χθεσινή. Τι, τι ψηφίστηκε χθε, το συνυποσχετικό έτσι, για την εθελοντική φορολόγηση των εφοπλιστών mm -hmm. από την κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Mm -hmm. Που τη λέει ότι οι αναξιοπαθούντε δυστυχώ εφοπλιστέ, όποτε και αν μπορούν θα δίνουν 60 εκατομμύρια το χρόνο φορολογία. Ναι. Την ίδια ώρα, πολλά ως για τα ματωμένα πλεονάσματα. Πέρα από που την τακτική φορολογία, φορολογία. Αυτή νομίζω είναι μια έκτακτη φορολογία. Όχι, μιλάμε, μιλάμε, για την δυνατότητα που δεν έχουν δυστυχώ πάντα οι εφοπλιστέ να δίνουν. Να, να, τα πούμε με νούμερα αυτά τι σημαίνει τα 60 εκατομμύρια. Σημαίνει λιγότερο από 20 ευρώ για κάθε πλοίο. Λιγότερο. Ναι. Την ώρα. Που, εντάξει, θα πάρουμε το πιο ακραίο παράδειγμα. Τα LNG, οι τιμέ των ναύλων ημερήσια, τα λέω 500.000 πάνω από το ότι έχουν σπάσει το φράγμα των 300.000 κλπ. Την ίδια ώρα, στην ίδια Βουλή, τα ίδια κόμματα και εκεί πέρα σφάχτηκαν στην ποδιά των εφοπλιστών όλοι. Νέα Δημοκρατία, Πασό, ΣΥΡΙΖΑ, για το ποιο, ακόμα και αυτοί που τώρα μπορεί να μην το ψήφισαν για προεκλογικού λόγου, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το ψήφισε τώρα, αλλά ήταν εκείνο που το 2000, ε, αν δεν θυμάμαι μετά το 2011 που έγινε πρώτη φορά Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και το πήγαν στα 140 εκατομμύρια, το έριξε στα 40 εκατομμύρια η επιχειρηματολογία ίδια. Ό,τι λέει η σημερινή κυβέρνηση, έλεγε και το Τσίπρα και έλεγαν και οι προηγούμενε κυβερνήσει. Την ίδια ώρα, στη χτεσινή βουλή, λοιπόν, απορρίφθηκε η τροπολογία του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδα από την κυβέρνηση και μετά άλλα κόμματα να τους λέμε και να ξαναλέμε, μιλήστε γι' αυτό, για την κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιά λαϊκή κατανάλωση. Δεν λέμε τώρα. Το ζητάει ο αυτό. Μα δεν, το, δεν είπε κουβέντα χτε. Δεν το ζητάει ο κύριο Τσίπρα, το Μες έχει πει. οικονομία. Έχουν βγάλει <laughs> και στο, Ευρώπη... στο διαδίκτυο και τη δήλωσή του και το 2017, ναι. σε μια συνέντευξη που του λένε: Μα γιατί δεν μειώνεται τις, ε, τον ΦΠΑ, και λέει: Δεν μπορούμε να τον μειώσουμε, γιατί ε, δεν θα περάσει στον, στην λαϊκή κατανάλωση. Μα θα το... απορροφηθεί από ναι, του ναι, εμπόρου. Είναι το κριτήριο τη αντοχή τη οικονομία. Ναι. Η αντοχή τη οικονομία, έτσι όπω βλέπουν την οικονομία και όπω λειτουργεί μια τέτοια οικονομία, για όλα αυτά τα κόμματα, αντιστοιχώ είναι φιλιά για το του κόσμου. Και μιλάμε τώρα. Κατάργηση, συγγνώμη, να το πω για να το ναι. ξέρει και ο κόσμο. Τι δεν ψηφίστηκε, τι απορρίφθηκε χθε. Ναι. Σαν πρόταση του Κουκουέ, γιατί κατηγορείται και το κόμμα μα ότι όλα λέει ότι θα, θα λυθούν κάποια άλλη στιγμή. Εδώ και τώρα, αύξηση μισθών συντάξεων. Γιατί η ακρίβεια δεν περιμένει. Ναι. Η ακρίβεια είναι εδώ και αν περιμένουμε το καλάθι καπαμά. Επιτρέψτε μου, επειδή το είπε ο άνθρωπο πάρα <laughs> πολύ γλαφυρά, <laughs> με μια κουβέντα μπορεί να καταλάβει ο κόσμο τι εννοούμε. Μια χαρά τα είπε. Ε, επιτρέψτε μου να πω ότι χωρί να, κατα... να γίνουν αυτά έστω για μια ανακούφιση. Ήδη πλατιά λαϊκή κατανάλωση. Καύσιμα. Φυσικό αέριο για οικιακή χρήση για θέρμανση κλπ. Πετρέλαιο για οικιακή και... χρήση. Ήδρευση. Γιατί θα Άξι, θα μιλάμε. Το πετρέλαιο δηλαδή... είναι χαμηλά και το ρεύμα νομίζω είναι χαμηλά. Και... Είμαστε σε... στην να... περίοδο πριν. Πρέπει την να, κρίση. να καταργηθεί όσο είναι, δυνατόν, όσο είναι δυνατόν και το λέμε και σαν κόμμα το προτείνουμε στη Βουλή, αλλά κυρίω αγωνιζόμαστε έξω για να γίνονται τέτοιε κατακτήσει. Γιατί ω κατακτήσει πρέπει να τι βλέπει ο κόσμο. Τίποτα δεν θα του χαρίσουν. Ό,τι και να πούνε τώρα ναι. προεκλογικά για να μιλάμε και ειλικρινά, σε σχέση με άλλε εκλογικέ μάχε, και όσο περνάνε τα χρόνια, όλο και χαμηλώνει ο πληθυσμό. Να σα πω κάτι, κύριε Παντήλου. Σε αυτά που τάζουν. Σα σας ακούω και, και σα παρακολουθώ. Και πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον η τοποθέτησή και τα επιχείρηματά σα. Αν σα δοθεί αύριο η ευκαιρία ε, να γίνετε αποδέκτη μια πρόταση να συγκυβερνήσετε, δηλαδή όλα όσα λέτε αυτή τη στιγμή, να τα βάλετε πάνω στο τραπέζι με κάποιον εταίρο. Κυβερνητικό και να πείτε ότι εμεί συζητάμε το ενδεχόμενο συνεργασία, αλλά αυτή είναι η όρη μα. Mm. Η όρη μα είναι οι αυξήσει, η φορολόγηση των εφοπλιστών, οτιδήποτε άλλο που συζητάμε τώρα. Γιατί δεν το κάνετε και αρνείστε να το κάνετε. Να μπείτε στο παιχνίδι και να κριθείτε όπω κρίνονται τα άλλα κόμματα. Είμαστε στο παιχνίδι, καταρχήν. Εννοώ να κυβερνήσετε. Να συγκυβερνήσετε. Με τι προτάσει μα, με το πρόγραμμά μα, είμαστε στο παιχνίδι μια πολιτική πρόταση ολοκληρωμένη. Στο επίπεδο τη κοινωνία Συμφωνώ. Δεν, δεν, δεν ναι. λέω όχι. Όχι, δεν το λέω. Προσπαθώ να απαντήσω όσο πιο ολοκληρωμένα ναι. γίνεται, ναι. κατά τη γνώμη μα δηλαδή. Ε, ότι είμαστε στο παιχνίδι, ειδικά μέσα στο πολιτικό άνοιγμα που λέγατε και πριν, ότι πραγματοποιούμε, στο να συζητάμε με τον κόσμο ποια είναι η πρόταση εξουσία που λέει το ΚΚΕ σε όλου του τομεί. Συμφωνούμε. Ειδικά μέχρι και για το θέμα του παιδιού τώρα που είναι στο επίκεντρο, ναι. και τι μεγάλη διαφορά έχει ακόμα και ο σοσιαλισμό που γνωρίσαμε mm -hmm. σε σχέση με αυτά τα ζητήματα τη απειλή. Που ζούμε αυτή την εποχή και που σηκώνουν την τρίχα όλου του κόσμου, όπω καταλαβαίνετε. Και κατά δεύτερο, όντα με στο παιχνίδι, πιστεύετε ότι υπάρχει κάποιο από τα κόμματα τώρα, τα τωρινά, στα οποία, στα βασικά ζητήματα, γιατί τα βασικά ζητήματα καθορίζουν. Ναι, ναι. Παράδειγμα είναι η εμπλοκή τη Ελλάδα στον πόλεμο, στην ναι. Ουκρανία. Ναι. Γιατί όταν πάνε, ε, επειδή είχαμε άλλο, δεν θέλω να τα βάζω κιόλα τραπέζι δικά τα δυσάρεστα, είχαμε αυτό το τραγικό περιστατικό με το 11χρονο παιδί στι ναι. Έρε. Ναι. Ή κακιά είναι η στιγμή ναι. και η, η στιγμη και κακια λίγο. Οι προποθέσει υπάρχουν για πολλέ κακέ στιγμέ. Ε, εγώ ξαναγυρίζω στο ερώτημα μου. Είναι και... το ερώτημα συγκεκριμένο. Ναι. Σε, και η απάντηση συγκεκριμένη. Το καταλαβαίνω. Σε αυτό την κατάσταση, στα σχολεία, παράδειγμα, όταν οι γονεί εκπαιδευτικοί διαρκώ λένε Φτιάχτε τα σχολεία, είναι 50 χρόνων όλα τα ναι. σχολεία. 50 χρόνων. Οι σεισμικά δεν έχουν ελεγχθεί. Με προβλήματα με του καυστήρε βλέπετε και ναι. πόσα άλλα προβλήματα. Ναι. Και η μόνιμη απάντηση από όλε τι κυβερνήσει, άρα από όλα τα κόμματα πάνω κάτω που λέτε ότι η Δημοκρατία κυβέρνηση. Πασόκ, κυβέρνηση. ΣΥΡΙΖΑ, κυβέρνηση. Ακόμα και ο Βαρουφάκη και ο Βελόπουλο έχουν συμμετάσχει no, κυβέρνηση. εγώ ε ε ε ε ε θα ναι... λέω πιο συγκεκριμένο. Ο κύριο Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη ναι. είπε ότι είναι στην πρόθεσή μα, αν είμαστε πρωτοκόμμα, ο σχηματισμό μια προοδευτική κυβέρνηση. Και θα απευθύνουμε πρόσκληση σε όλα Εναι, τα κόμματα τη προοδευτική αντιπολίτευση, όπω το όνομα Και ξαναλέω εγώ, έχετε μια σειρά από θέσει οι οποίε είναι ταυτόσιμε με τι λαϊκέ ανάγκε, όπω επισημαίνει το, το κουκουέ. Και λέω, Βιβλή, γιατί δεν μπαίνετε στην κουβέντα και να πείτε, κοιτάξτε, αυτά είναι από τη μεριά μα. Με αυτού του όρου. Δεχόμαστε να συνεργαστούμε. Δεν μπαίνετε πέρα... πέρα... στην κουβέντα. Μα γιατί δεν μπούμε στην κουβέντα. Μα είναι καθορισμένο ο ρόλο αυτών των κομμάτων από την ίδια την πράξη. Δηλαδή, να σα πω. Αυτό το επιχείρημα έπαιξε πάρα πολύ το 2015, το 2014. Το χρησιμοποίησε περισσότερο ίσω και από ό,τι τώρα ο κύριο Τσίπρας απέναντι στο Κουκουέ. Μα λέει ο κόσμο που τότε. Γιατί μια ανοχή, ρε παιδάκι μου, μια στήριξη κτλ. Η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου σήμερα επιστρέφει στο Κουκουέ. Και λέει ευτυχώ που κρατήσατε γιατί το παραμύθι ότι, έφαγε παραμύθι, ότι έπεσε πολύ παραμύθι εκείνη την περίοδο, εντάξει, τώρα αυτό δεν χρειάζεται να το. Θα καταργήσουμε τα μνημόνια με ένα νόμο, με ένα άρθρο και είδαμε τι έγιναν Και οι 700 και εφαρμοστικοί νόμοι, μνημονικοί νόμοι, ακόμα σήμερα ισχύουν. Συντάξει, ε, με μισθή, κλπ. Ε, λοιπόν, ε Μα λέει αυτό ο κόσμο, ευτυχώ που κρατήσατε. Κάποιοι μείνανε, κάποιοι το καταλαβαίνουν τώρα και δεν πέσαμε σε μια αυταπάτηση, μια παγίδα που τι κάνει, εγκλωβίζει τη δυσαρέσκεια του κόσμου που μεγαλώνει και είναι και μεγάλη πολύ ακόμα και ίσως και μεγαλύτερη mm. λοιπόν, με τα προβλήματα που υπάρχουν στην κυβερνητική εναλλαγή, στις καρέκλες μεταξύ τους για να εξυπηρετήσουν συμφέροντα Άλλων ενδεχόμενα επιχειρηματικών ομίλων ο καθένα. Προφανώ υπάρχουν και κάποιε διαφορέ. Δεν, δεν, θα χρειαζόντουσαν να ήταν ακριβώ οι ίδιοι για να γίνεται και να παίζει το παιχνίδι. Με ανοιχτό το ενδεχόμενο και τη συγκυβέρνησή του. Δηλαδή προοδευτική-προοδευτική διακυβέρνηση. Αλλά πόσε φορέ έχει πει ο κύριο Τσίπρα ότι θα μπορούσα να συνεργαστώ με τη Νέα Δημοκρατία, όχι με το Μητσοτάκι όμω, με μια πιο καλή Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ μέσα σε όλο αυτό το παιχνίδι κλπ. Το Κουκουέ θα είναι λοιπόν εκεί με την πρόταση εξουσία του μέσα στον κόσμο, πρώτο στου αγώνε του κόσμου μπροστά. Δηλαδή στου πληστηριασμού, τι να κάνουμε τώρα, θα πάμε με τον κόμμα των μπάτσιδων των εξώσεων κλπ. Θα πάμε με το κόμμα που έκανε του νόμου για να πληστηριάζουν τα σπίτια ή θα πάμε με το Κουκουέ που μπαίνει μπροστά, έχει τι προτάσει του, έχει στελέχη τη κεντρική επιτροπή του να διώκονται με τον ιδιώνυμο νόμο που 17, ε, ψήφισε 18. η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ακριβώ. Και έχει μέλη τη κεντρική επιτροπή. Με ποιου θα πα. Ναι. Θα είμαστε λοιπόν με το λαό σταθερά. Όσο ο λαό σκέφτεται, έτσι θα σκέφτεται. Εντάξει, είναι και οι στιγμέ τέτοιε να είμαι στην αντιπολίτευση και να διεκδικεί, να παλεύει, να πώ πάει να, μια κατάκτηση κτλ. Το κουκουέ θα είναι σε αυτή τη θέση και όσα δεν φέρνει η ώρα, τα φέρνει η πλήρωμα. Να σα ρωτήσω πού Αχώ. βάζει τον εκλογικό πύχη το κουκουέ, Όσο... σε αυτή την αναμέτρηση. Το λέω επειδή ε, ε, <coughs> περιγράψατε κι εσεί κάποιε ιδιαίτερε συνθήκε αυτή την, την mm. περίοδο και μια πιεστική κατάσταση στην κοινωνία. Mm. Βάζετε τον πύχη πιο ψηλά από, yeah. από εκεί που συνήθω yeah. καταλήγει το ΚΚΟΕ, γύρω στο 6 συμπλήν. Ναι, yeah, το βάζουμε ψηλά τον πύχη. Όχι επειδή θα θέλαμε. Όλοι θα θέλανε, επειδή το βλέπουμε. Το βλέπουμε στο μεγάλο πολιτικό άνοιγμα που αναφέρατε πριν. Το βλέπουμε να σα πω και από τι δημοσκοπήσει. Τώρα που εντάξει είναι, παίζουν και κάποια παιχνίδια προφανώ, αλλά ακόμα και σε αυτέ, ιδιαίτερα στι νεότερε ηλικίε, το κόμμα μα είναι κοντά στο 10%. Είναι εντυπωσιακό δίνουμε... αυτό με το ΚΟΚΟΕ. Yeah. Έχει δύο μεγάλε δεξαμενέ: μία στου νέου και μία στου υπερήλικε. Mm, ε, δεν νομίζω νομ, ότι είναι Νομίζω ότι εκεί είναι τα... μεγάλε δεξαμενέ. Δηλαδή οι νέοι, 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 δηλαδή κάτω από τα 23. Και πάνω από τα 60-65 που είναι εντάξει, παραδοσιακά οι ναι. δεξαμενέ του, του Κουκουέ. Λείπει ένα κομμάτι που συνδέει αυτέ τι δύο ηλικιακέ δομέ. Εντάξει, σομάδες. το να αποδεχτεί κάποια από που λέει το κόμμα, καταλαβαίνετε, πρέπει να το βλέπει και στην πράξη. Αν περιμένει ο κόσμο από τα κανάλια από αυτό, εντάξει, εμεί θα βγούμε, θα τα πούμε όσο μπορούμε, αλλά εμεί προτιμάμε και είμαστε και πιο καλοί ίσω στη ζωντανή επαφή με τον κόσμο στι αγωνίε. Πιστεύετε ότι τα κανάλια παίζουν λοιπά. τόσο μεγάλο ρολό, δηλαδή μπορούν να επηρεάσουν τόσο. Παίζουν πόσο. και τα σύγχρονα μέσα ενημέρωση και τα σύγχρονα μέσα με την έννοια του τι προβάλλεται στα στενά όρια και αυτά. Είμαστε καλύτεροι, είναι η αλήθεια, και στι ε, διαζώσει επαφή, ναι. στην προσπάθεια αυτή την καθημερινή. Αλλά έχει κάποια θετικά αποτελέσματα. Δηλαδή, η πρωτιά τη πασχονταστική στι εκλογέ δείχνει μια τάση στον αυτό, δηλαδή. αυτό που σα είπα πριν. <laughs> ναι, η, και σε κάποια σωματεία, στου εκπαιδευτικού, ναι. ε, αλλού, ναι. που βλέπει κάποιες, κάποιε συμμετοχή κόσμου και είναι πολλά τα συμπεράσματα του κόσμου που μα δείχνουν. Ξέρετε τι μου συζήτηση. είναι το πιο χαρακτηριστικό από όλα. Όταν έχει ε, πανεργατική απεργία, mm. υπάρχουν δύο μπλοκ. Το μπλοκ όλων, για yes, δε δει τριτοβάθμιε και το μπλοκ του πάμε. Mm. Συνήθω το μπλοκ του πάμε είναι διπλάσιο από ότι mm. είναι, ναι. οι τριτοβάθμιες, Αλήθεια, όλες είναι οι τριτοβάθμιε, όλε οι τριτοβάθμιε. Και δείχνει δηλαδή το δυναμισμό του ΚΟΚΟΕ σε μια κατηγορία mm. ε, που είναι εργαζόμενη. Και ευτυχώ είναι μια δυναμική κατηγορία ανθρώπων μεγάλη, πρέπει να μαζικοποιηθεί βεβαίω. Mm -hmm. Που δεν συμβιβάζονται με τη σημερινή κατάσταση και δεν το λέμε βάζοντα απέναντι κανέναν. Που παλεύουν αυτοί οι άνθρωποι κάθε μέρα στου χώρου δουλειά, στου χώρου εκπαίδευση, παντού, στα μαγαζιά, να, να, να ταρακουνάμε, να συνενωνόμαστε όλοι να γίνουμε ένα μεγάλο ποτάμι για να μπορέσουμε να κατακτήσουμε αυτά που μα αξίζουν τον 21ο αιώνα. Ναι. Τι θα λέμε τώρα. Θα λοιπόν. λέμε αν θα φοράμε διπλή ζακέτα ή διπλό πουλόβερ μέσα στο σπίτι μα. Ε, ή πώ θα κυκλοφορούμε στα σκοτάδια που μα λέει. Είναι, είναι ένα θέμα. Είναι. Λοιπόν, θέλω θερμά να σα ευχαριστήσω για την καλοσύνη σα να είστε είναι σήμερα να είστε εδώ και, και να με Εύχομαι τα καλύτερα να για τι εκλογέ και για την, Επίσης, την προεκλογική είναι. περίοδο για το, για το ΚΟΚΟΕ. Ο κύριο Νίκο Σαμπατιέλο, γραμματέα του Κεντρικού Συμβουλίου τη ΚΝΕ. Ναι. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα.